Πάμε Φωτεινάκο, flash.gr. Γεια σου Φώτη, καλημέρα. Καλημέρα Φωτή. Καλημέρα. Τι μας έχεις σήμερα? Πρώτο μας θέμα είναι φυσικά η αγωνία της κυβέρνησης για τα ακριβά τιμολόγια που αναμένεται να έχουμε τον Δεκέμβριο λόγω της αύξησης τιμής ενέργειας. Ναι. Ήδη γίνεται μια παρέμβαση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος της κυβέρνησης είναι να πείσει την Κομισιόν να μπει ένα πλαφόν ώστε από αυτό το πλαφόν να αποφεληθούν εκτός από νοικοκυριά και οι επαγγελματίες, γιατί οι επιδοτήσεις πλέον δίνονται μόνο σε νοικοκυριά. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το όλο θέμα. Πάντως, τα μηνύματα πλευράς κυβέρνησης προς την Ευρώπη και η συμμαχία με Βουλγαρία και Ρουμανία είναι καθημερινά. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Κοιτάξτε, γιατί... εάν συνεχίσει η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ελλάδα να πληρώνουν το ρεύμα της Ουκρανίας, καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά ότι φθηνό τιμολόγιο δεν πρόκειται να δούμε εμείς εδώ. Έτσι. Γιατί ναι, αυτό συμβαίνει. Η Ουκρανία πλέον έχει ενεργειακή ένδυα λόγω του ότι δεν λειτουργούν τα εργοστάσια της ηλεκτροπαραγωγής της, είτε είναι πυρηνικά είτε είναι τα υπόλοιπα λίγο του πολέμου, και αναγκάζονται οι χώρες του Νότου να στέλνουν το ρεύμα που είναι και δίπλα στην Ουκρανία. Δεν το στέλνει ο Βορράς όμως το ρεύμα. Ναι. Γιατί ο Βορράς το κρατάει, έχει μηχανισμό να το κρατήσει. Λοιπόν, εάν δεν παρεύουν σε αυτή τη στρέβλωση της αγοράς, θα πληρώνουμε ακριβά ρεύμα. Τέλος. Ναι, είναι πρόβλημα. Και υπάρχουν και αυξήσεις και σε αυτές τις χώρες τα τιμολόγια, αλλά καμία σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή, φτάνει η Ελλάδα να πληρώνει τρεις φορές πάνω το ρεύμα το νοικοκυριό. Είναι λιγάκι. Πάλι υπάρχει άδικο. Εξήγηση. Πάλι υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Για όσους κάνουμε τον ενεργειακό ρεπορτάζ πολλά χρόνια, αφενός η Βουλγαρία έχει τα πυρηνικά της εργοστάσια, αφετέρου η Ρουμανία έχει πάρα πολλά εργοστάσια υδροηλεκτρικά, τα οποία δουλεύουν με τη βοήθεια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι, δεν είναι ενδιαφέρον τον κόσμο να μην πληρώσουμε. Γι' αυτό πάμε σε ένα μόνιμο μηχανισμό στήριξης. Έτσι, ναι. Ναι, μακάρι. Να το δούμε, το παρακολουθούμε. Ναι. Δεύτερο θέμα, έχουμε το νέο πολεοδομικό χάρτη στη Σαντορίνη και εκεί ανακοινώθηκε χθες και υπάρχουν αρκετές διαφορές για να προστατευθούν και περιοχές γεωργικής καλλιέργειας και κυρίως αμπελιών, αλλά και τουριστικές περιοχές, και από ό,τι φαίνεται πλέον δεν θα υπάρχει εκτός δόμησης, εκτός σχεδίου δόμηση, θα προστατευτεί η καλτέρα και θα υπάρχουν προϋποθέσεις για να χτίζονται νέες τουριστικές επιχειρήσεις. Έχουμε αναλυτικά όλο τον κανονισμό που ανακοινώθηκε, να δούμε αν θα υπάρξουν και εκεί αντιδράσεις. Πάντως γίνεται μια προσπάθεια να συμμαζευτεί λιγάκι αυτό το ανάρκο τοπίο και ειδικά στα τουριστικά νησιά. Και τρίτο μας θέμα είναι ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Flash.gr έρχεται μία διάταξη για να δοθεί έκτακτος μποναμάς και σε συνταξιούχους που δεν έχουν προσωπική διαφορά, αλλά είναι χαμηλοί συνταξιούχοι, δηλαδή παίρνουν κάτω από 1.600 ευρώ. Ναι. Αυτοί δεν έχουν προβληθεί μέχρι στιγμής. Αυτό το βοήθημα θα δοθεί από 17 ως 20 Δεκεμβρίου, αφορά περίπου 670.000 συνταξιούχους, και αν συμπεριληφθούν και αυτοί θα είναι και για αυτούς μία ανάσα, γιατί πραγματικά η ακρίβεια ταλανίζει όλες τις κοινωνικές τάξεις και ειδικά τους χαμηλούς συνταξιούχους στη χώρα μας. Μπαίνουμε flash.gr για όλες τις ειδήσεις και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Φώτη. Καλώς από το κύριο Κονέτη. Να σε καλά Φώτη, να σε καλά.